Στις 9 Αυγούστου, όπως αποκάλυψε ο ίδιος κατά την επιστροφή του από το Σότσι και τη σημαντική συνάντησή του με τον Πούτιν, ο ίδιος ο Ερντογάν θα ανέβει στο νεότευτο γεωτρύπανο της Τουρκίας στη Μερσίνα και θα εγγενιάσει έτσι προσωπικά τη νέα πρόκληση κατά του ελληνισμού. Το τουρκικό γεωτρύπανο Αμπντούλ Χαμίτ Χάν θα σταλεί λοιπόν σε περιοχές που έχουν δράσει ήδη τα ερευνητικά πλοία της Τουρκίας για να πραγματοποιήσει αυτή τη φορά όχι έρευνες, αλλά γεωτρήσεις. Να τρυπήσει δηλαδή τον κυπριακό ή τον ελλαδικό βυθό, επειδή ακριβώς δεν φρόντισε η Ελλάδα να υπογράψει συμφωνία ΑΟΣ με την Κύπρο, το πρώτο και αυτονόητο πράγμα που θα έπρεπε να είχαμε κάνει. Άρα το γεωτρύπανο θα πάει είτε σε κυπριακή ΑΟΣ, στα θαλάσσια οικόπεδα, είτε σε ελλαδική ΑΟΣ, και εδώ έχει δύο δρόμους. Είτε θα προχωρήσει στη ζώνη την παράνομη του τουρκολιβικού μνημονίου, την κίτρινη ζώνη που βλέπουμε στο χάρτη, είτε θα πάει ανάμεσα με γη στη Ρόδο και προς νότο, την κόκκινη ζώνη την οποία βλέπουμε στο χάρτη, την οποία δυστυχώς το Υπουργείο Εξωτερικών και η κυβέρνηση κατάφεραν να αφήσουν έξω από την οριοθέτηση της ΑΟΣ με την Αίγυπτο, αφήνοντας δηλαδή πραγματικά εκτός τη μισή Ρόδο και το σύμπλεγμα μεγίστης, Ρο μεγίστης Στρογγύλου. Εκεί ακριβώς, στην κόκκινη ζώνη, είναι το πιο πιθανό να επιχειρήσει γεώτρηση και ταυτόχρονα μέτρηση της ελληνικής αντίδρασης με το Αμπντούλ Χαμίτ Χάν η Τουρκία. Διότι όταν τους αφήνεις να πλώσουν καλώδια και να κάνουν έρευνες, είναι βέβαιο ότι θα ακολουθήσει και το γεωτρύπανο. Απ' την άλλη, δεν είναι τυχαίο ότι η σχετική δήλωση επιβεβαίωση του Ερντογάν γίνεται μόλις έφυγε από τον Πούτιν, ο οποίος έχει απόλυτο συμφέρον να μην τροφοδοτηθεί η Ευρώπη από Ισραηλινό, Κυπριακό και Ελλαδικό φυσικό αέριο και μάλιστα μέσω των ΑΟΣΜΑ. Γιατί αλλιώς θα καταπέσει ο ρωσικός ενεργειακός εκβιασμός και το ρωσικό μονοπόλιο. Εδώ ακριβώς λοιπόν, και ενώ όλα φαίνονται ότι έχουν παραλύσει και στην Ευρώπη και στη Γερμανία που παραδίδεται ανεφόρο και στην Ελλάδα, έρχεται το Μακεδονικό Κόμμα με μια νέα πρόταση ζητώντας πρώτον τη σύγκληση διευρυμένης ενεργειακής διάσκεψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κρήτη με συμμετοχές από ενεργειακές χώρες της Μέσης Ανατολής όπως Ισραήλ, Σαουδική Αραβία, Αίγυπτος, Εμιράτα και άλλες, εξαιρουμένων φυσικά Ρωσίας και Τουρκία. Δεύτερον, απόφαση ευρωμεσανατολικής χρηματοδότησης του νέου East Med πλέον, του νέου υποθαλάσσιου αγωγού που προτείνει να ονομαστεί Μέγας Αλέξανδρος, Alexander the Great Stream, AGS, καθώς θα πρέπει να έχει πλέον πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες μεταφοράς άνω των 50 με 100 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων το χρόνο φυσικού αερίου, δεκαπλάσιος δηλαδή από ό,τι υπολογιζόταν στον East Med. 3. Απόφαση συγκρότησης Διεθνούς Αεροναυτικής Δύναμης Ανατολικής Μεσογείου για την περιφρούρηση του αγωγού Αρτηρία για την Ευρωπαϊκή Ενέργεια και Οικονομία. Ο πολεμικός αυτός στόλος που θα υποστηρίζεται από ανάλογη αεροπορική δύναμη θα έχει βάση ανεφοδιασμού σε Κύπρο, Ρόδο και Κρήτη. 4. Ανακήρυξη πλήρου ΑΟΣ Ελλάδος-Κύπρου και Ελλάδος-Αιγύπτου με πλήρη επίρρεια νησιών, μέση γραμμή και συντεταγμένες του Ευρωπαϊκού Χάρτη του Πανεπιστημίου της Σεβίλης. Κατάθεση μετά σε ΟΗΕ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση. Πίεση και για ΑΟΣ Ελλάδας-Λιβύης, με αποκήρυξη όμως του παράνομου τουρκολιβικού μνημονίου πρώτα. 5. Άμεση προκήρυξη. Διεθνούς διαγωνισμού τώρα για την εμπλοκή πολλών ξένων εταιριών στην υλοποίηση του μεγάλου έργου περίπου 1.880 χιλιόμετρων, που με τη σειρά τους αυτές οι εταιρείες δεσμεύουν σε υποστήριξη και τις κυβερνήσεις τους. Η διαδρομή θα μοιραστεί σε κομμάτια, θα μπουν πολλές εταιρείες για να τελειώσει γρήγορα αυτό το σημαντικότατο ενεργειακό έργο για την Ευρώπη. 6. Παράλληλη πόντιση υποθαλάσσιου αγωγού ηλεκτρικής ενέργειας, υπερκαλώδιο Σάρισα, μέσω του οποίου θα μπορεί σε ώρες συντήρησης του αγωγού η έκτακτης ανάγκης να τροφοδοτείται η Ευρώπη απευθείας με ηλεκτρικό ρεύμα, το οποίο θα παράγεται επιτόπου από φυσικό αέριο ή άλλες πηγές ενέργειας σε Μέση Ανατολή και Κύπρο. Υπογραμμίζει εδώ το Μακεδονικό Κόμμα ότι η Ελλάδα ως τουριστική χώρα, αυτό δεν πρέπει να το ξεχνούμε ποτέ, αλλά και χώρα με έντονη σεισμικότητα, οφείλει να μην επιτρέψει στις παραδεισένιες θάλασσές της κανένα εφιαλτικό αιωλικό πάρκο ανεμογεννητριών
και καμιά εξέδρα γεώτρησης πετρελαίου ή φυσικού αερίου, με μελλοντική ίσως εξαίρεση μόνο την απομακρυσμένη λεκάνη του Ηροδότη. Άλλωστε με τον Alexander the Great Stream θα εφοδιάζεται προνομιούχα με φθηνό φυσικό αέριο η Ελλάδα, το οποίο μπορεί και στις λιγνητικές της μονάδες σταδιακά να παράγει ηλεκτρικό ρεύμα και ταυτόχρονα πράσινο αποθηκευμένο υδρογόνο. Η αποθηκευμένη ενέργεια που είναι μεγάλο ζητούμενο και θεωρείται το καύσιμο του μέλλοντος. Μια τέτοια πράσινη στη θεριά, γαλάζια στον ουρανό και τη θάλασσα Ελλάδα, θα είναι ένας μοναδικός πίνακας ζωγραφικής αυθεντικής ζωής και φύσης. Με εκατομμύρια επί εκατομμυρίων τουρισμό κάθε εποχή του χρόνου, που μεταφράζεται σε δισεκατομμύρια επί δισεκατομμυρίων για το ελληνικό ΑΕΠ και την οικονομία της χώρας, σε έναν κόσμο όπου έχουν μολύνει τα πάντα και τους πάντες και το ατόφιο, το αυθεντικό, το ευσεβές, το αληθινό θα είναι πραγματικά περιζήτητο. Αυτή είναι η χρυσή επένδυση του χρυσού μέλλοντός μας, καταλήγει το Μακεδονικό Κόμμα του Ελληνισμού στην πολύ σημαντική ανακοίνωσή του για τον ενεργειακό Μέγα Αλέξανδρο που προτείνει εδώ και τώρα με συγχρηματοδότηση και συγκατασκευή Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενεργειακών χωρών της Μέσης Ανατολής. Για να μην μπορεί ποτέ στο μέλλον κανείς Ερντογάν να ξενιτήσει και να προκαλέσει προβλήματα στην Ελλάδα ή την Κύπρο. Ή τώρα ή ποτέ.